California. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too. A bushy, bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing LL, inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and Trail, inside, outside USA. Inside, outside USA. All over Manhattan, inside, outside USA. And down Bohini Way, inside, outside. Everybody's gone surfing, surfing USA. Θα μιλήσουμε πάνω στη δουλειά που σας κάλεσα, γιατί το πρόσωπό σας μας ενδιαφέρει στην εταιρεία πάρα πολύ. Ωραία. Σκεφτόμαστε λίγο να αλλάξουμε αυτό το καθιερωμένο πια, ένας αθλητής, μια μπάλα και η διαφήμιση. Να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Η εταιρεία είναι μια σοβαρή εταιρεία και πρόκειται να κάνει εμφάνιση στην ελληνική αγορά σημαντική τώρα, με μια πολύ μεγάλη καμπάνια. Τα είδη μας είναι αθλητικά. Θα κάνουμε διαφήμιση μας, αφορά πάλι μια μπάλα του μπάσκετ. Εδώ δεν ξέρω αν είδατε τον ναυαγό, τον Tom Hanks. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είχε μια δική μας μπάλα παράγοντα. Μια δική μας μπάλα. Δηλαδή το σκεφτήκαμε και εμείς. Είναι ένα νησί εδώ στο λαιμό. Είναι και η κλειδί που δεν συμβαδίζει. Δηλαδή, ερημονήσει θα είναι. Κάπως έτσι το σκεφτήκαμε. Δηλαδή η αρχική ιδέα κάπως έτσι. Κοιτάξτε να δεις το κονσέπτ. Είναι ότι θα είμαστε σε ένα ερημονήσι. Όπου η θάλασσα θα ξεβράσει ένα σεντούκι εκεί. Με μπάλες. Ένα μπαούλο με αθλητικά είδη. Αυτός θα είναι ο θησαυρός. Τον οποίο εσύ θα βρεις και θα ασχοληθείς με την μπάλα κυρίως. Αυτό θα σε ενδιαφέρει σαν είδος. Πώς το βλέπεις δηλαδή. Λέω, και αν είναι και εντελώς τυχαία, αν υπάρχει ένα γήπεδο μπάσκετ στην πίσω μεριά του. Θα δούμε. Μπορεί να το κάνεις αυτοσχέδιο αυτό το πράγμα. Ναι. Πάμε δηλαδή από τον αθλητή με την μπάλα στον ναυαγό με την μπάλα. Δηλαδή το πλασάρουμε, ας πούμε, μπάλες για ναυαγούς. Το λέμε μπάλες για μπάσκετ, μπάλες για ποδόσφαιρο, μπάλες για ναυαγούς. Είναι τόσο, όχι, θέλω όχι, να δείξουμε. Γενικά είναι τα αθλητικά είδη. Τόσο διαδεδομένο, θέλουμε να πούμε, ναι, που ακόμη και σε ένα ναυάγιο υπήρχε μέσα μπάλα σαν είδος. Κοιτάξτε, ως ναυαγός νομίζω θα πίσω. Δηλαδή, ως ένα συντρίμι της ζωής σε κάποιο ρημονήσιο που έχει μια μπάλα. Ναι, δηλαδή πρέπει να μου αφήσετε ένα εξάμεινο στο νησί για να όχι, βέβαια, κοιμούσει. Κάποιες μέρες. Θα ρωτήσω κάτι, δηλαδή έχω μια απορία. Θα με εγκαταλείψει το ρημονήσι, θα με αφήσει. Όχι, όχι. Μιλάμε τώρα για δύο μέρες νομίζω, θα είναι στημένα όλα εκεί. Όχι, τιμένο και όλα. Δηλαδή έχει πλάκα. Θα είναι καλή περίπτωση. Η παραγωγή. Θα και μπάλες και όλα. Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Εσύ δεν ξεχάσουμε, μην ξεχάσουμε και τους αγώνες που έχουμε εδώ, έτσι. Α, έχουμε τα άλματα. Ναι, έχουμε έναν αθλητή και σκεφτόμαστε, και μια και το ανέφερε ο Χατζόπουλος για παράδειγμα, είναι ένας σκιέρ, Ελληνοαυστραλός, ο οποίος είναι ανερχόμενο αστέρι. Και είναι επειδή πολλά υποσχόμενος τουλάχιστον προς το παρόν. Σήμερα έχουν αγώνες εδώ πανευρωπαϊκούς, θα κάνουν τα πηδήματά τους στα σκιέρ, εκείνη την ώρα θα το δούμε και εμείς την ώρα. Ναι, ναι, θα το δούμε, θα το δούμε, ναι. Δεν ξέρω, είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος γι' αυτό, νομίζω. Κοιτάξτε να δεις, ας μην γελιόμαστε. Εμείς θα δούμε κάποια πρόσωπα. Είναι, δεν λέμε ναι, ότι είναι. Διαλέξαμε τον κύριο Χαραλαμπίδη και έκλεισε τον είδαμε. Κοίταξε να δεις. Κρίναμε και άλλα πράγματα. Ελπίζω να έχετε δίκιο. Να βάλουμε λίγο να δούμε που θα είναι το άρμα του δικού μας. Τι αρχίζει, έχεις. Φαίνεται. Άξι, να το ρίξουμε και μια ματιά. Είναι σκι. Τι είναι τώρα, θα δούμε εδώ το Χατζόπουλο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι για το Χατζόπουλο. Βρισκόμαστε στην παραλία Βουλιαγμένης, όπου διεξάγεται το πανευρωπαϊκό meeting άλματος στο σκι. Να υπενθυμίσουμε οι 5 αθλητές που αγωνίζονται σήμερα, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας Αλέξανδρος Χατζόπουλος, θα κάνουν το τρίτο και τελευταίο τους άλμα. Δηλαδή με υποχρεώστε να κλειστώ πολύ. Δεν, όχι, με εσάς θέλω να πάει κάπου αλλού το θέμα. Κοντά μας τον Αλέξανδρο τον Χατζόπουλο, τη μεγάλη ελπίδα για διάκριση της χώρας μας. Αλέξανδρε, πες μας πώς αισθάνεσαι λίγο πριν από τους αγώνες, πριν από τη μεγάλη σου προσπάθεια. Πιστεύω ότι να γίνει, να κάνω το καλύτερα και να γίνει το καλύτερο. Και όλη η Ελλάδα είναι κοντά σου, όλοι αυτό ελπίζουμε. Ελπίζουμε ότι θα τα πας πολύ καλά και ότι το άλμα σου θα είναι ικανό να σου δώσει την πρώτη θέση. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Παρακαλώ. Έτσι είναι, Νίκο, και αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε, ετοιμάζεται ο Γάλλος, ο Ζαν Λετιγιό. Ναι, 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 είναι γεγονός, ο οποίος, να σας υπενθυμίσουμε ότι είναι καλός αθλητής, πολύ έμπειρος, το έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια και σε όλους τους αγώνες. Ξεκίνησε ο αθλητής, κάτι συνέβη με την εγκατέλειψε ο αθλητής, εγκατέλειψε ο Γάλλος, είναι πολύ περίεργο. Επειδή πρόκειται να μπει το άθλημα και, αν δεν κάνω λάθος, μπήκε στους Ολυμπιακούς. Σκεφτόμαστε λοιπόν τον Χατζόπουλο.
να τον αξιοποιήσουμε. Θα είναι, εγώ πιστεύω, κάτι καλύτερο και από το Δεσλαμανάκι. Πολύ καλά. Και αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται. Πολύ καλή ταχύτητα. Φεύγει ψηλά. Ναι και ναι. Έπεσε πίσω. Είναι λίγο απογοητευμένο. Έχασε λιγάκι στην προσγείωση, γιατί ίσως ήταν και ο άλλος. Τώρα είναι κάτι κράνη, γενικά τέτοια ελπίζω να μην έχει κανένα σχέδιο. Όχι, αυτό τώρα τι γίνεται, ο Χατζόπουλος. Δεν ξέρω αν ασχολείστε καθόλου με σκι. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχετε ιδέα, ούτε έχετε. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, γίνανε σήμερα έχουν το πανευρωπαϊκό. Όλοι, ναι. Έχουν, είναι πολύ δύσκολο. Θέλω τώρα να το αξιοποιήσουμε γι' αυτό, σαν στοιχείο, αφού βλέπω ότι είναι ανερχόμενο αστέρι στον χώρο του. Λοιπόν, θέλω να το αξιοποιήσω. Αυτός ποιος είναι, Ολλανδός. Ξεκίνησε. Πάει καλά, πάει καλά. Πολύ καλά, πολύ καλά. Είναι ο υποψήφιος του ταθμιτής. Αυτός, δηλαδή εμείς έχουμε τον Ολλανδό τώρα, τέτατε. Με στατιστικά στοιχεία που κρατάνε, ο δικός μας έρχεται τρίτος. Ωραίος τύπος. Πάρα πολύ καλός. Ίσως βρίσκεται και στην πρώτη θέση, να δούμε ακόμα οι κριτές τι θα δώσουν. 75 μέτρα. Τώρα είναι ο δικός μας, Γιάννη ξέρει. Είναι σίγουρα πρώτος. Γιάννη, βλέπω να παίρνει θέση ο Έλληνας αθλητής. Είναι μεγάλη ώρα για τον αθλητή μας. Θα δούμε τον Χατζόπουλο. Αυτό θα τον αξιοποιήσουμε ανάλογα. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά. Αγωνίζεται στη χώρα του, ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Είναι... Το βλέπουμε αποφασισμένο. Ναι, είναι γεγονός ότι και έχει πάρει πάρα πολύ καλή θέση. Θα ελπίσουμε να ξεπεράσει τον Ολλανδό, τα 75 μέτρα του Ολλανδού. Αναπτύσσει ταχύτητα, Γιάννη, αναπτύσσει ταχύτητα. Μεγάλη ταχύτητα έχει αναπτύξει, πλησιάζει προς τη ράμπα. Ναι, κουμπάει τη ράμπα, απογειώνεται πολύ. Απογειώνεται πολύ, πολύ ψηλό άλμα. Πού είναι, πού πήγε. Εξαφανίστηκε από την κάμερα, έχει χαθεί. Ωπο, μπράβο Χατζόπουλε. Ρε, ο Χατζόπουλος... Κύριε και κύριοι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, έχει φύγει από τις κάμερες. Ρε παιδιά, ρε Χατζόπουλος, έπαθε την μπάλα. Ρε παιδιά, αστεροφόρο. Θα πες, πείτε μου, έκανα ρεκόρ σήμερα, τι όχι. Μετράει το άλμα του. Κυρίες και κύριοι, είδατε ένα εκπληκτικό άλμα. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και εγώ. Και τώρα να παρακολουθήσουμε τον Ρένο Χαραλαμπίδη στο ίδιο άλμα. Με το 1, 2, 3, από εδώ να φτάσει στο πλατό. 1, 2, 3!